μισθούς με σκοπό να μην φτάνει 15 του μήνα και να γυρνάμε τις θέσεις μας ανάποδα και να μην έχουμε να πάρουμε γάλα στα παιδιά μας. Και το άλλο είναι μέτρα και υγείας, μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλες τις χώρες δουλειάς. Το δηλώνουμε ότι δεν θα αφήσουμε η μέρα να πάει χαμένη, γιατί δεν μπορούμε άλλο κάθε μέρα να κουβαλάμε νεκρούς και σακατεμένους. Εχθές ένας νέος άνθρωπος 31 ετών σκοτώθηκε και άλλος ένας νέος άνθρωπος μάλλον μένει παράλυτος. Το λέμε αυτό γιατί πριν λίγες ημέρες, πάλι πριν λίγες εβδομάδες, όταν σκοτώθηκε πάλι από το εργοδοτικό έγκλημα ο συνάδελφος σαν αφηγία Χαλκίδας, μετά από συναντήσεις που γίνανε με τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση, τολμήσανε χωρίς ντροπή και καμία ένδια να πούνε ότι δεν έχουν λεφτά για να βάλουν τεχνικούς ασφαλείας και να φτιάξουν επιτροπές να γίνονται έλεγχοι στις χώρες δουλειά. Εμείς πρέπει, με αφορμή και τη σημερινή μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση που κάνουμε εδώ στην περιοχή μας και σε όλες τις πόλεις της χώρας, να πάρουμε σβάρνα και να μην αφήσουμε αυτά τα εγκλήματα να συνεχιστούν. Θα υπάρξει σχεδιασμό στο επόμενο διάστημα για να επιβάλλουμε το δίκαιο μας και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να γυρνάμε όλοι και όλες στα σπίτια μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Και κάτι τελευταίο. Απαιτούμε εδώ και τώρα οι συνάδελφοι οικοδόμοι, οι οποίοι κρατούνται ως κατηγορούμενοι εχθές, εδώ και ένα 24ωρο, βάζοντας την ίδια μοίρα τον εργολάβο που τους σκότωσε και τους άφησε σακατεμένους και τους εργαζόμενους που πέρασαν ό,τι πέρασαν. Λοιπόν, και είδαν το χάρο με τα μάτια τους. Κάποιος τον είδε και τον πήγε κιόλας. Λοιπόν, να αφαιθούν τώρα ελεύθεροι.